Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξή. Που είναι ενδεικτικό αν θέλετε και ενό κλίματο που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν στο ναυπηγείο. Την προηγούμενη εβδομάδα καταγγέλθηκε επίθεση σε βάρος ενός συνδικαλιστή, εργαζόμενου στα ναυπηγεία Ελευσίνας και αναπληρωτή γραμματέα της ΓΕΣΕ. Καταγγέλθηκε και από σωματεία, καταγγέλθηκε και από την ίδια την Συνομοσπονδία, τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδο. Νομίζω, μια και είναι εδώ και εκπροσωπείται και το Σωματείο των Εργαζομένων, ότι πρέπει να πούνε τι έγινε, τι έγινε. Βεβαίω, να μην πούνε δηλαδή. Πρέπει να πούνε τι έγινε και τι ενέργειες έχει κάνει το Σωματείο προκειμένου να καυτηριάσουν τέτοιου είδους γεγονότα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα συνδικαλιστής, εργαζόμενος στα ναυπηγεία Ελευσίνας, να δέχεται επίθεση και να μην, να μην αναφέρεται. Και ενδεχομένως δείχνει και ένα κλίμα που κάποιοι ίσως προσπαθούν να επιβάλλουν στο ναυπηγείο. Εμείς δεν θα κάνουμε κριτική, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με το αν εφαρμόζεται πιστά ή δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Εμείς θεωρούμε ότι το νόμο εφαρμόζεται. Και το σχέδιο που προωθείται προς επικύρωση στο δικαστήριο εφαρμόζει το νόμο. Μόνο που για μας το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Το πρόβλημα για μας είναι ο συγκεκριμένος νόμος που ψηφίστηκε με ευθύνη προφανώς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε συνυπεύθυνοι για το γεγονός ότι προωθήθηκε και ψηφίστηκε ένας νόμος που μετατρέπει το ναυπηγείο σε ειδική οικονομική ζώνη. Και η ΜΕ Νέα Δημοκρατία προφανώς επιχέρει γι αυτό, ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να, να κρυφτεί πίσω από δευτερεύοντα, δευτερεύοντα, ζητήματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η ΓΕΣΕΕ στο πλαίσιο της παρουσίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η ίδια η ΓΕΣΕΕ κατήγγειλε το συγκεκριμένο σχέδιο. Και μέσα σε αυτούς που το κατήγγυλαν ήταν και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγυλαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ έρχεται και το ψηφίζει και το υπερψηφίζει. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτή είναι η υποκρισία. Πάμε λοιπόν σε ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν και από, και από εδώ από τη συζήτηση. Για μας παραμένει το μεγάλο πρόβλημα των δεδουλευμένων των εργαζομένων και της καταβολής του. Όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο εξυγίανσης στους εργαζόμενους, πότε έγινε αυτό, έγινε πέρσι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Αυτό που υπόθηκε στους εργαζόμενους είναι να παρετηθούν από τα χρωστούμενα μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, κάτι το οποίο και στο, προβλέφθηκε και στον νόμο, γιατί μετά τις 30 Σεπτεμβρίου παραγράφονται οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, με την υπόσχεση ότι το σχέδιο θα προχωρήσει γρήγορα και άρα το πολύ πολύ να χάσουν δύο με τρεις μήνες. Σήμερα έχουν περάσει 14 μήνες. Έχουν περάσει 14 μήνες και μπορεί να περάσουν και 24 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Με βάση τις προβλέψεις του νόμου, του ψηφισμένου νόμου, Όλα τα δεδουλευμένα, αυτό το 30% που δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 και μετά, παραγράφεται. Παραγράφεται. Το να δίνετε ένα επίδομα μπροστά σε αυτή τη μεγάλη παραγραφή είναι... εντάξει, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Δεύτερο ζήτημα. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο νόμος δεν έχει σαφή ημερομηνία για το πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα, αυτά που αναλαμβάνονται, στους εργαζόμενους. Υπάρχει μία αναφορά για το 30% των δεδουλευμένων μετά την ημερομηνία επικύρωσης και το 70% μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων. Και αυτό μπήκε κατόπιν πολύ μεγάλη επιμονή στο νόμο. Γιατί θυμίζω ότι το αρχικό σχέδιο του νόμου έλεγε αν και εφόσον υπάρχει ικανό αριθμό έργων προ την καινούργια εταιρεία. Αυτό έλεγε το αρχικό σχέδιο νόμου. Και μπήκε αυτό. Το οποίο προβλέπει 30% μετά την ημερομηνία επικύρωσης και 70% μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων. Ποιο είναι αυτό το μετά. Μπορεί να το προσδιορίσει κανένας μετά είναι και μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες, μετά είναι και μετά από ένα χρόνο. Ναι, το μετά. Δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, σχέδιο εξυγίανσης που δεν προβλέπει δίλη ημέρα και δοσολόγιο για την καταβολή των δεδουλευμένων. Δεύτερο ζήτημα δεν υπάρχει καμία δέσμευση σε σχέση με την επαναπρόσληψη του προσωπικού και με τις εργασιακές σχέσεις που αυτοί είχαν. Βεβαίως υπάρχει προτεραιοποίηση των σημερινών εργαζομένων, ασφαλώς, όμως αν αύριο μεθαύριο πάει ένας σημερινός εργαζόμενος και του προταθεί μια συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις ανάγκες του και την αρνηθεί, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που ψηφίσατε, αυτό καλύπτει τις προβλέψεις του νόμου. Τρίτο ζήτημα. Λέει ο κύριο Υπουργό, προσέξτε να δείτε εδώ τη λαθροχειρία. Ότι λέει οι εργαζόμενοι, ακόμη και αυτοί που δεν συμφωνούσαν, τώρα συμφωνούν όλοι. Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Υπουργέ, Επειδή προσήλθανε να υπογράψουν αυτά που του οφείλονται, διαφορετικά δεν θα πάρουν ούτε αυτά, έχουν άλλη επιλογή. Ε, μα τι, γελάτε. Έχουν άλλη επιλογή. Φτιάξατε ένα νόμο και του βάλατε να. Το έχουν επιλογή μάτσερι... να μην υπογράψουν. Ναι, και Αυτή είναι θα... η απάντηση, κύριε. Δεν θα πάρουν τα λεφτά του, κύριε Πουσίτη. Αυτό που θα, 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 θα πάρουν τα λεφτά του. Αυτό Για είναι. Για αυτέ που δεν το ψηφίζετε, θέλουν να μην πάρουν τα λεφτά του. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Άντε, Μπουργέ. γιατί πολύ... Αυτό είναι το θέμα. Ορίστε, το ομολόγησε. Ψηφίζουν γιατί διαφορετικά, όχι επειδή συμφωνούν, γιατί διαφορετικά δεν θα πάρουν τα λεφτά του. Γιατί θα πρέπει να αναζητήσουν τα δεδουλευμένα στο ενεργητικό που μένει στην προηγούμενη εταιρεία με δύο οικόπεδα. Άρα λοιπόν δεν συμφωνούν εξαναγκάζονται να υπογράψουν με το πιστόλι στον κρόταφο με βάση ένα νόμο που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά ακόμη και αυτή την πορεία υλοποίηση του σχεδίου, βεβαίω εμεί θα την παρακολουθούμε. Αυτό που προέχει είναι να ενημερωθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι, όμως ξαναλέμε ότι για μας το πρόβλημα δεν είναι αν το σχέδιο είναι σύμφωνο με τον νόμο, το πρόβλημα είναι αυτός καθεαυτός ο νόμος που ψηφίστηκε και προβλέπει όλα αυτά.